του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 685. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης και κεφάλαιο 15 και εδάφιο 15. Ιώτα έψιλον 15 από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο Ιώτα έψιλον 15, εδάφιο 15. Σελίδα 685, ΙΕ 15. Σύ Κύριε γνωρίζεις, ενθυμήθητη μου και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με, μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών, καθώς εφρέθησαν οι λόγοι σου κατέφαγον αυτούς και ο λόγος σου ήταν εν εμή χαρά και αγαλίαση της καρδίας μου. Διότι το όνομά μου εκλήθη, το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην, εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησας αδυναμονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ, ως ψεύτης και ως είδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλει σύσταστε ενώπιόν μου και να αποχωρήσει το τίμιον από του αχρίου, θέλει σύστε ως το στόμα μου. Αυτή ας επιστρέψω σοι προς εσέ, αλλά εσύ μη επιστρέψεις προς αυτούς και θέλω σε κάμι προς τούντον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος και θέλουν σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουν σε υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετά σου, δια να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος, και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν. Ιερεμίας ο προφήτης, δούλος του Θεού του Υψίστου, πλήρης Πνεύματος Αγίου, σε μια εποχή τρομακτική, πλήρους αποστασίας και πλήρους ανομίας, παραβάσεως και αμαρτίας του λαού Ισραήλ, με μήνυμα ελεγκτικό, αλλά και με προτροπή και με χάρη και με πολύ αγάπη στην καρδιά του για την σωτηρία και την επιστροφή του λαού Ισραήλ. Όμως, με το πέρασμα των ημερών, των μηνών και των χρόνων, ο Ιερεμίας βρέθηκε και βρισκότανε όλο και περισσότερο, ιδίως τώρα που διαβάζουμε, βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τον παρέδωσε ο Θεός σε χείρες πονηρών ανθρώπων και σε χέρια καταδυναστευόντων. Και βρίσκεται σε μεγάλη απορία. Βρίσκεται σε μεγάλη αμηχανία. Και απευθύνεται στο Θεό. Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα έργα μου, τη ζωή μου και βλέπεις ότι αν και ό,τι μου είπες το έκανα, τα λόγια σου ήταν στο στόμα μου χαρά, ακολούθησα το νόμο σου, τις εντολές σου, τα διατάγματά σου, δεν κάθισα σε συνέδριο χλεβαστών και χάρηκα, αλλά μόνος μου ζούσα εξαιτίας σου και ενέπλησε στην καρδιά μου αδημονία. Προσμένουμε ειρήνη, αλλά ουδέν αγαθών. Καιρών θεραπείας, αλλά ειδού ταραχή. Κύριε, τι συμβαίνει? Γιατί ταλαιπωρούμε? Γιατί περιμένω με αγωνία την επέμβασή σου και δεν έρχεται? Και ζητάει εξήγηση, ερμηνεία, όπως πρέπει να κάνει κάθε ένας άνθρωπος του Θεού. Όταν βλέπει εκ των πραγμάτων στη ζωή του ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του, πρέπει να πλησιάζει το Θεό, να ρωτά
γιατί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα των ανθρώπων έχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός το απαντάει. Εάν επιστρέψεις, απίστευτο, εάν επιστρέψεις, τότε εγώ πάλι θα σε αποκαταστήσω και πάλι θα στέκεσαι μπροστά μου. Μα ποτέ δεν έφυγα, ποτέ δεν εξέκλεινα, ποτέ δεν απομακρύνθηκα από σένα. Γιατί μου λες εάν επιστρέψεις? Γιατί λες αν επιστρέψεις εγώ τότε θα σε αποκαταστήσω και θα στέκεσαι μπροστά μου? Και μάλιστα συνεχίζει, αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και σε ποιον το λέει? Στον Ιερεμία, τον Άγιο άνθρωπο του Θεού. Αλλά λέει και κάτι που είναι η ερμηνεία των λόγων του Θεού. Αυτοί ας επιστρέψουνε προς σε και εσύ μην επιστρέψεις αυτούς. Μην πηγαίνεις εσύ σε αυτούς και ακούς τα λόγια τους και έρχεσαι μετά προς εμένα και προσεύχεσαι και μεσιτεύεις σε μένα. Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω από σένα? Δεν είναι με συναισθηματική ανθρώπινη αγάπη να αγαπάς τους ανθρώπους και να έρχεσαι σε μένα να εξητάς μεσιτεύοντας την επέμβασή μου? Η δική σου η αποστολή είναι εσύ να έρχεσαι σε μένα, να ακούς τα λόγια μου και να τα λες αυτούς. Ανάποδα τα κάνεις. Και μάλιστα το εξηγεί πάρα πολύ καλά, αν πάμε στο 14ο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, ΙΔ 19, στην ίδια σελίδα 685, ακούμε την προσευχή, τη λανθασμένη, αυτή την οποία δεν θέλει ο Θεός, τη λανθασμένη του Ιερεμία. Διαβάζω από το 19. Μα απέρριψας παντάπαση τον Ιούδα? Μας απέρριψες εντελώς? Η ψυχή σου απεστράφει τη Σιών, την πόλη την αγαπητή σου? Γιατί επάταξες εμάς και δεν υπάρχει θεραπεία σε εμάς? Προσμένομεν εγώ και ο Ιούδας, εγώ και αυτή, ειρήνη αλλά ουδέν αγαθών. Προσμένομεν καιρών θεραπείας και να ταραχή. Γνωρίζουμε Κύριε και εξομολογείτε την ασέβειά μας, την ανομία των πατέρων μας και ότι αμαρτήσαμε την σε. Όμως εσύ Κύριε μην αποστραφείς ημάς για το όνομά σου, όχι για λογαριασμό μας, όχι γιατί εμείς έχουμε κάτι. Μην ατιμάσεις το θρόνο της δόξης σου. Ενθυμήθητη, μην διασκεδάσεις, μην αθετήσεις τη διαθήκη σου που έχεις κάνει σε μας. Άραγε υπάρχει μεταξύ των ματαιοτήτων των εθνών κάποιος που να δίνει βροχή, όπως συμβαίνει τώρα και έρχονται οι Χαλδαίοι και ο Ναβουχοδονόσορ με ισχύ και δύναμη και ευημερία? Οι ουρανοί από μόνοι τους είναι δυνατόν να δώσουν ιετό, καθώς γίνεται στους Χαλδαίους? Δεν είσαι εσύ μόνο Κύριε ο δοτήρ των αγαθών, ο Θεός ημών? Δια τούτο σε προσμένουμε, γιατί εσύ θα κάνεις, τα κάνεις όλα και θα έρθεις σε μας. Και ο Θεός ξέρετε τι απαντάει συνέχεια, ΙΕ 1:15-1, και είπε ο Κύριος προς εμέ: και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ίσταντο ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν ήθελεν είστε υπέρ του λαού τούτου. Αποδίωξον αυτούς απεμπροστέ μου και ας εξέλθωσι. Δηλαδή η Ιερεμία έχει χάσει το προσανατολισμό σου. Μην ακούς αυτούς
που είναι σε αμαρτία, παράβαση και ανομία, μην ακούς τα λόγια των ανθρώπων. Επηρεάζεσαι από αυτούς και έρχεσαι σε μένα παραπονούμενος. Εγώ δεν σε έθεσα να είσαι υπέρ του λαού Ισραήλ. Εγώ σε έθεσα να είσαι υπέρ του Λόγου του Θεού, της αληθείας του Θεού και του θελήματος του Θεού. Εγώ σε έθεσα να είσαι ως πόλη οχυρά και ως στήλη σιδηρά και ως τύχη χάλκινα εναντίον και όχι υπέρ πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων των Ιούδα, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των ιερέων και εναντίον των λαού της γης. Και σου είπα εξ αρχής ότι θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουνε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Και εσύ, αντί να κάνεις ακριβώς αυτά τα οποία εγώ σου είπα και συνεχίζω να σου λέω, εσύ παρασυρώμενος και δελεαζόμενος από τα λόγια τους και από τα σπλάχνα σου για τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους εσύ αγαπάς, ενώ εγώ σε αυτούς έχω αποφασίσει άλλα πράγματα, φεύγεις από το θέλημά μου, φεύγεις από την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, φεύγεις από την αποστολή σου και από το έργο το οποίο εγώ σου έχω χαρίσει. Γι' αυτό μην πηγαίνεις αυτούς να ακούς τα λόγια τους και να έρχεσαι σε μένα, αλλά να έρχεσαι σε μένα να ακούς το λόγο μου, το θέλημά μου, και ύστερα να πηγαίνεις αυτούς και να τους λες μόνο όλα όσα εγώ σου είπα. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι του Θεού. Αντί, όπως θέλει ο Θεός, να είμαστε αγγελιοφόροι Κυρίου, όπως ο άγγελος Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού πάντοτε, προσμένοντας να ακούσει λόγον Θεού για να εξαποστείλει και να εξαποστείλει αυτόν ο Κύριος για να φέρει μήνυμα στους ανθρώπους. Και ο Θεός μας θέλει αγγελιοφόρους Του, μας θέλει δούλους Του, όχι να Του λέμε τι να κάνει, αλλά να μας λέει τι να κάνουμε. Όχι να Του δίνουμε εντολές και μάλιστα με παράκληση και ηγεσία, αλλά να παίρνουμε εντολές και μάλιστα με εξήτηση και με πίστη από Αυτόν. Ο Ιερεμίας, Άγιος άνθρωπος του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχασε τον προσανατολισμό του γιατί δεν ήξερε ποιον πρέπει να πλησιάσει. Δεν ήξερε από ποιον πρέπει να παίρνει εντολή, κατεύθυνση, οδηγία και ποιος πρέπει να προσδιορίζει και τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του και το έργο του και την αποστολή του. Την αποστολή του Ιερεμία ο Θεός την έχει αυτό στα χέρια του και όχι ο Ιερεμίας στο δικά του χέρια. Δεν θα κάνει ο Ιερεμίας αυτό που φρονεί ότι είναι καλό και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά αν θέλει να είναι μισθαποδότης ο Θεός σε αυτόν, πρέπει να εξητάει από το Θεό, να δοκιμάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και σε αυτό να περπατάει και αυτό να εκπληρώνει και αυτό να εκτελεί. Πού κοιτάει, ποιους πλησιάζει, από ποιους επηρεάζεται, επαναλαμβάνω, από ποιους επηρεάζεται, ποιος κατευθύνει την καρδιά του και ποιος εντέλεται τις αποφάσεις του. Και όμως ο Θεός φωνάζει
Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Οι επιθυμίες μου, το θέλημά μου δεν είναι επιθυμίες σας, δεν είναι θέλημά σας. Και οι οδοί μου, οι αποφάσεις μου, οι εντολές μου δεν είναι οδοί σας, αποφάσεις σας και εντολές τις οποίες πρέπει να υπακούτε. Δεν είναι οι δικές σας, οι δικές μου εντολές, οι δικές μου αποφάσεις. Να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε αυτό που θέλουμε εμείς από αυτό που θέλει ο Θεός. Από αυτό που εκτελούμε εμείς, από αυτό που θέλει ο Θεός να εκτελούμε. Και από αυτό για το οποίο, και εδώ είναι το μήνυμα αδελφοί, αγωνιζόμαστε εμείς, από αυτό που ο Θεός θέλει να αγωνιζόμαστε. Αγώνας και αγώνες υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως είναι ο αγώνας ο καλός, που λέει ο Απόστολος Παύλος με παρησία στο τέλος της ζωής του, τον αγώνα των καλών εγώ να αγωνίστηκα. Και ποιος είναι ο καλός αγώνας? Όχι αυτός που εγώ αποφασίζω για τον εαυτό μου, αλλά αυτός που ο Θεός έχει αποφασίσει και εγώ πηγαίνω σε αυτόν, εξητώ από αυτόν και μου τον αποκαλύπτει. Το δρόμο μου ετελείωσα. Και ποιος είναι ο δρόμος μου? Όχι αυτός τον οποίον εγώ χαράζω και εγώ κρίνω και αποφασίζω ότι είναι ο καλύτερος για μένα, όπως ο Ιερεμίας, αλλά ο δρόμος τον οποίον ο Θεός έχει προετοιμάσει με έργα αγαθά για τον κάθε έναν από εμάς και για μένα προσωπικά, και που μόνο ο Θεός μπορεί να με διδάξει να τον περπατήσω, αλλά και την πίστη μου να διατηρήσω. Όχι την πίστη μου σε αυτά που πιστεύω εγώ, ούτε σε αυτά που εκλέγω αμέσως από το Λόγο του Θεού για τον εαυτό μου, αλλά σε αυτά που μου αποκαλύπτει ο Θεός ότι είναι χαρισμένα σε μένα. Και τότε θα εισέλθω και πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών και θα περιμένω το στέφαντο της δικαιοσύνης, και τότε και μόνο τότε ο Θεός θα είναι μαζί μου, θα με ελευθερώνει και δεν θα με αφήνει ποτέ να βρίσκομαι σε αμηχανία, γιατί θα μου ερμηνεύει, θα μου εξηγεί και θα μου αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του σχεδίου του και της ζωής μου. Άρα λοιπόν η Ιερεμία, πρέπει να επιστρέψεις. Αν επιστρέψεις από τις βουλές τις δικές σου και από τας οδούς τας δικά σου, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα σε φέρω πάλι να στέκεσαι μπροστά μου. Και αν μάθεις πια να αποχωρίζεις το τίμιον που είναι μέσα από τη δική μου οδηγία και αποκάλυψη για σένα, και απορρίπτεις το αχρίον που είναι το δικό σου μέσα από τη δική σου σκέψη και φαντασία, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και αν μάθεις να μην πηγαίνεις εσύ σε αυτούς, αλλά να έρθεις σε μένα, και αυτοί να έρχονται σε σένα, αφού πρώτα εσύ ήρθες σε μένα, τότε θα σε κάμω προς τον λαόν τούτων οχυρών χαλκούν τείχος, το οποίο δεν θα πέφτει, δεν θα γκρεμίζεται, δεν θα καταβάλλεται και κανείς δεν θα μπορεί να υπερισχύσει. Και τότε θα σε πολεμούν, αλλά δεν θα υπερισχύουν εναντίον σου. Γιατί? Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι μαζί σου, θα σε σώζω και θα σε ελευθερώνω. Και ποτέ δεν θα βρεθείς εγκαταλελειμμένος, αλλά πάντοτε ελευθερωμένος, ποτέ εγκαταλελειμμένος στα χέρια των πονηρών και στα χέρια των καταδυναστευόντων. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, εάν θέλεις να είσαι ισχυρός, δυνατός, όχι εξιδίας δική σου δηλαδή δυνάμεως, αλλά εκ δυνάμεως Θεού, μάθε να εξητάς
το πρόσωπο του Χριστού, να εξητάς τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, την οποία θα λαμβάνεις όταν θα σου αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για σένα. Γιατί για κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός έχει διαφορετικό, ξεχωριστό, καλό αγώνα, που είναι ο σταυρός σου. Ο δικός σου ο σταυρός δεν είναι δικός μου, και δεν πρέπει το δικό σου σταυρό να τον κάνω δικό μου. Έχει προσδιορισμένο επακριβώς δικό σου δρόμο, και το δικό μου δρόμο δεν μπορώ να τον κάνω, το δικό σου δρόμο δεν μπορώ να τον κάνω δικό μου, αλλά και εσύ το δικό μου δρόμο δεν πρέπει να τον κάνεις δικό σου. Και έχει και μία συγκεκριμένη πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη, δηλαδή, που πρέπει να έχεις και ο Θεός θα σου δίνει, για να μπορέσεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να περπατάς το δικό σου δρόμο. Μη κοιτάς τους άλλους, μην ακούς τους άλλους, όποιοι κι αν είναι. Ζήτα μόνο από το Χριστό να σου μιλήσει εσένα, να σε οδηγήσει εσένα, να σε κατευθύνει εσένα. Γιατί υπάρχει η υπόσχεση του Θεού, συγκεκριμένη, αμετάβλητη, μοναδική. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Πρώτον, εγώ εσένα θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε προστατεύω, γιατί η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου. Εγώ. Και εγώ θα είμαι ο σύμβουλός σου. Ο δικός σου προσωπικός σου σύμβουλος. Ο δικός σου προσωπικός σου φίλος. Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είμαστε ένα σώμα. Σώμα Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά κάθε ένα μέλος έχει τη δική του αποστολή και, και το δικό του έργο. Το μάτι για να βλέπει και δεν έχει καμία σχέση με τα αυτή. Το αυτή για να ακούει και δεν έχει καμία σχέση με το χέρι. Το χέρι για να πιάνει και δεν έχει καμία σχέση με το πόδι. Ένα σώμα, αλλά κάθε ένας μόνος του, μόνος του, μαζί με τον Χριστό, στο έργο του, στην αποστολή του, στο σταυρό του, στο δρόμο του και στην πίστη του. Και αν επιστρέψεις, σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός, από τις βουλές σου και τους δρόμους σου, ο Κύριος πάλι θα σε αποκαταστήσει και θα σε φέρει να στέκεσαι μπροστά του. Και αν μάθεις να ξεχωρίζεις τη βουλή του Θεού από τις δικές σου βουλές, την οδόν του Θεού για σένα από τη δική σου επιλογή, αν μάθεις να επιλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον, τότε και μόνο τότε η ερεμία και αδελφέ μου θα γίνεις σαν το στόμα του Κυρίου, σε καμία άλλη περίπτωση. Όσο περπατάς στις δικές σου σκέψεις, στις δικές σου αποφάσεις, θα λες και θα είναι τα δικά σου λόγια. Κανένα αποτέλεσμα, κανένα καρπό, καμία δόξα Θεού στη ζωή σου. Όταν όμως πάρεις στερεά απόφαση να περπατάς και να εκλέγεις αντί για τη βουλή σου, την επιθυμία σου δηλαδή και το θέλημά σου, τη βουλή του, την επιθυμία του και το θέλημά του, και αντί να ζεις με αποφάσεις δικές σου, αντί για τις αποφάσεις τις δικές του, τότε ο Χριστός με τα πάσης βεβαιότητος, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί, τότε και μόνο τότε ο Χριστός θα σε κάνει σαν το στόμα του.
Και αν προσέξεις και απομακρύνεσαι από τα λόγια των ανθρώπων, από τις μάταιες ματαιολογίες και από τις αντιλογίες της ψευδονίμου γνώσεως και από τις επιθυμίες, τις βουλές και τις σκέψεις των ανθρώπων και εξητήσεις την παρουσία του Χριστού, τα λόγια Του και τα ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου προς εσέ, τα επιθυμήσεις, τα εξητήσεις, τότε ο Κύριος και θα στα χαρίσει, αλλά και θα σε καταστήσει οχυρών χαλκούν τείχος προς πάντας τους πλησίων σου. Η δύναμη του Θεού θα είναι πάνω σου και η διαφορά θα φαίνεται, επειδή κανένας δεν θα μπορεί να υπερισχύει εναντίον σου και θα είσαι πάντοτε και ελεύθερος και ευλογημένος και καρποφόρος. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία είναι τι είναι αυτό που προσευχόμαστε στο Θεό, να κάνει το θέλημά μας στη ζωή μας ή να κάνει το θέλημά Του στη ζωή μας. Αμήν.